προσφερομενός εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβασμιότητε Πάτερ και Δέσποτα, Πανοσιολογιότητε και Δεσμολογιότητε Πατέρε, Σωσιότητε Μοναχοί και Μοναχές, Λαέ του Κυρίου Περιουσία και Ευλογημένη. Βαθύτα τη συγκίνηση έχει το νου μου και την καρδία μου, κατά την Αγία και ώρα ταύτην και ημέρα, κατά την οποία ευρισκόμενος συνόπιόν σε Σεβασμιότητε και πρώτων πυλών του Ιερού της Ιαστηρίου, ετοιμάζουμε να λάβω δια των συμπτών χειρόσας τον δεύτερον βαθμό της ιεροσύνης και να καταστώ ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Αισθήματα φόβου και δέους με κατακλείζουν όταν αναλογίζουμε ότι σε λίγες στιγμές θα δρασκευήσω πάλι τους αναβαθμούς του ιερού βήματος για ακόμη μία φορά θα προσεγγίσω την Αγία Τράπεζα και θα συγκαταδεχθώ εγώ ελάχιστος στην πορεία των Πρεσβυτέρων. Πόσο με τιμά ο Πανάγιος Θεός σήμερα με προσκαλεί να γίνω συνεργάτης του στο μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων, να τελώ την Θεία Λειτουργία και να αγιάζεται ο λαός του Θεού. Πρεσβύτερος δε των υπερτέρων τάξεων τύπων έχων και δεύτερον φως και μεταδοτικός και ενεργός μυστηρίων και δια τούτο τελεστικός, λέγει ο Άγιος Σημεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο μυσταγωγός. Δεν θα είμαι πλέον βοηθητικός τέλεχος της Θείας Λατρείας, αλλά δια της Θείας Κάλυτος ως ιερέας θα προσφέρω δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και τα του λαού νοημάτων, τον υπερποιή θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Θα εικονίζω μία διαρκώς σκεωμένη λαμπάδα ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου που θα αναλώνεται για την δόξα του Θεού και για τη σωτηρία του λογικού ποιμνίου, όπως κράζει και βοά ο Χριστούς κατά την γλώτα και Χριστούς κατά την καρδία, ιερός Χρυσόστομος. Μη δυνάμενος να επινεύσει την ανεξιχνία στην κλίση του Θεού προς το ταπεινό πρόσωπο, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και μία μαρτυρία προς τον σύγχρονο κόσμο, εμπιστεύουμε πάντα την ζωή μου Χριστό του Θεό και την καλή έκβαση της ιερατικής μου πορείας στην Θεία Χάρη, την πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελίγοντα αναπηρούσα. Δηλώνω ενώπιον του Θεού και ημών παντελώς αδύναμος και ασθενής να διαγωνίσω τα επουράνια μυστήρια και παρακαλώ θερμός όλους να προσευχηθείτε ώστε να ευδοκίσει ο Κύριός μας να κατακαούν οι αμαρτίες μου με το πί της ιεροσύνης που εντός λίγου θα λάβω. Συναισθανόμενος το ύψος του αξιώματος της ιεροσύνης και των υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται, αναγνωρίζω την αναξιότητά μου μπροστά στην ανάσκηση του υψηλωτέρου λειτουργήματος επάνω στη γη. Έχω υπόψη μου, Σεβασμιότητε και Άγιοι Πατέρες, ότι στα της ιεροσύνης έργα δεν χωρά η ερευθυμία και η νοθρότητα. Ο ιερέας οφείλει να λιώνει στην αγάπη του θυσιαστηρίου. Εξάλλου αυτή δεν είναι η κυρίως αποστολή του. Πώς είναι δυνατό το μέγιστο έργο της μεγάλης τάφης διακονίας του Θεού, το υπερβάσεις κτίσεις δου εις το εύ και είναι όντα χειραγωγείτε, Θεού εννοούμενα και Θεία γινόμενα και μάλλον τα λογικά και ανθρώποι προς πάντων τεθνικότητες και ζώντες αργών έστε ποτέ δια της ραθυμίας ή και δοκούσης ευλαβίας των ιερέων. Με την ίδια έμφαση επιμένει ο Άγιος Σημεών στην ανελειπή τελετή των καθημερινών ακολουθιών επειδή οι ιερείς είναι κυρίως και κατεξοχήν όργανων των ύμνων Θεού και των ιερών τελετών. Ο δε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Καλλίνικος ο τέταρτος σημειώνει χαρακτηριστικά «Πας ιερουργός και κληρικός έχει χρέος πάσαν ημέρα να αποδίδει Κυρίω το Θεό αυτού τα συνή της ευχάς ήγουν και αναγνώσκει όλη την εκκλησιαστική ακολουθία τερινή και ημερινή
με ευλάβεια και επιμέλεια και δια αυτά όλα θέλει αξιωθεί παρά Θεού μεγάλη χάρη και τέλος την εκουράνιον του βασιλείαν. Κατά συνέπεια των ανωτέρων ευθέντων έχει ήδη διαγραφεί δια των λόγων των Αγίων το πλαίσιο και τη δική του ταπεινή διακονία. Δεν έρχομαι να συγκυρώσω, να κοινοτομήσω, να γίνω αυθεντία, να απαιτήσω, να ασεβήσω στα ιερά θέσμια της Εκκλησίας. Έρχομαι να υπηρετήσω τον Θεό, να διαγωνίσω τους ανθρώπους εν υπακοή και ταπεινώσω προς την Εκκλησία που εκφράζεται δια του Επισκόπου, ο οποίος είναι ο φύλαξης και ο ερμηνευτής των θείων και ιερών κανόνων και παραδόσεων, ο ηγητής της ενότητος και πάσης τάξης, τεράστιο λοιπόν το βάρος και η ευθύνη που επομίζομαι. Πιθανό να αναρωτηθεί κάποιος που ετούτη την ώρα να ακούει τις πτωχές μου σκέψεις μου, μόνο προσευχόμενος και λειτουργικός οφείλει να είναι ο ιερεύς. Σαφώς και όχι, οφείλει να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, να θεραπεύσει τις βιωτικές ανάγκες των αξιοπαθούντων, να φροντίζει την ελεημοσύνη, να επιμελεί τα έργα αγάπης και ευπηρίας, να οικονομεί κατής διοικήσεως την ενορία του, όλα αυτά όμως απορρέουν από την πνευματική ζωή. Και μόνο ως απορία της λειτουργικής και μυστηριακής ζωής αποκτούν νόημα και αξία. Ιδάλλως κινδυνεύει ιερεύς, δραστηριοποιούμενος αλουτουριστικά να καταστεί κοινωνικός εργάτης ή υπάγος του δημοσίου που ατηρήχει στρατιωτικές υπηρεσίες. Έχω την επίγνωση όμως ότι αυτό που με βοηθήσει στην υψηλή αυτή διακονία μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι αφενός με την Θεία Χάρη που φωτίζει και αγιάζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αφετέρου δε η δική μου ταπεινή προσπάθεια να καταθέσω με μετάνοια και συντριβή καρδία στον θρόνο του μεγάλου αρχιερέου Χριστού την πίστη μου, τη συνέστηση της πτωχίας μου και τη θέληση να διακονήσω ταπεινά στο ιερό θυσιαστήριο, στο μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα ερχόταν αυτή η Αγία ημέρα και ώρα της πραγματώσεως των προσδοκιών, εάν δεν συναντούσα ανθρώπους στο διάβολο της ζωής μου, οι οποίοι διαλόγων και έργων μου ανέδειξαν τον δρόμο, με συμβούλεψαν, με στήριξαν, προσευχήθηκαν για μένα, με ανέθλιψαν με τη φλόγη των Αγίων Μυστηρίων, μου κράτησαν το χέρι στους πειρασμούς και στις δυσκολίες, έκλαψαν με τον πόνο μου και χάρηκαν στη χαρά μου. Επιτρέψτε μου σε βασμιότητα να απευθύνω ευχαριστίες. Το γέροντά μου τον Πανοσιολογιώτα, αρχιμαντή και καθηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εσφυγμένων Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου. Το οφείλω το έργο κατά Θεών ζήν. Ευχαριστώ θερμούς τους Πανοσιολογιωτάφους του Μαδρίτης Πατέρα Ιγνάτιο Ριγανά και Δωρόθιον Ζέδων, πρωτοσύγγελων και γενικών αρχιερατικών επίτροπων αντιστήθως της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, καθώς και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Βατανίας μου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου Αρναίας, Αρχιμαδρίτη Πατέρα Παΐσιον, για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Επίσης ευχαριστώ από καρδίας τους δημοσιολογιωτάφους πρωτοπρεσβυτέρους, Πατήρ Ιωάννη Καραγιάννη του Στρατιωτικών Ιερέα και Προϊστάμου του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, του Τρίτου Σώματος Στρατού Θεσσαλονίκης και Πατήρ Μακάριον Ζωνάραν, Προϊστάμου του Ιερού Καθολικού Ναού Παναγίας Ιερισσού για την αγάπη και την φιλία τους. Χάρητα σου οφείλω σε πολλούς κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς, από τους οποίους ζητώ συγγνώμη διότι η στενότητα του χρόνου δεν μου επιτρέπει να τους αναφέρω ονομαστή. Ας με επιτραπεί μόνο να εκφράσω καρδιακές ευχαριστίες προς τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη του Ιερού του το Μητροπολιτικού Ναού του Πρωτομάρτυρος, κύριον Βασίλειον Κουκαλιάρη, για την βοήθεια, τις συμβουλές και την ανοχή του όλο το διάστημα της διακονίας μου. Ευχαριστώ τους γονείς μου Μιχαήλ και Μαρία, την αδελφή μου Ελένη και τον γαμπρό μου Ιωάννη, τον ανιψιό μου Νικόλο και την γενιά μου Ευαγγελία, για την αγάπη και, για τα πολλά που μου προσφέρουν. Μνημονεύω το ημνίς του αδελφού μου Ιωάννου και εύχομαι ο Κύριος της ζωής να αναπαύει την ψυχή του. Περισσότερο όμως από όλους, ευγνωμοσύνη χρειωστώ σε εσάς, ευγνωμιότητε, Πάτρε και Δέσποτα, διότι από την πρώτη στιγμή της εδώ παρουσίας σας, με περιβάλλετε με στοργή και αγάπη, με πατρική φροντίδα και ανίστατο ενδιαφέρον. Και σε εσάς, κατά άνθρωπο, οφείλω την περιβολή μου
με το ύψος το αξίωμα της ιεροσύνης. Επικαιροποιώ την προχρέωσή μου για υπακοή στο σεπτό πρόσωπό σας και γονικλινώ ζητούμε συγχώρηση και συγχώρηση αδυναμιών, λαθών και παραλήψεων κατά το χρονικό διάστημα της διακονίας μου πλησίου σας. Τέλος πάντων, από τους ανθρώπους η βαθύτερη γνωμοσύνη ανήκει στον Υπουράνιο Πατέρα μας, τον Άγιο Θεατρικό Θεό, που ευδόκησε και από μικρό παιδί οδήγησε τα βήματά μου μέχρι αυτήν εδώ τη θέση και διευκόνσας με τη χάρη του θα ολοκληρώσει το έργο του που άρχισε πάνω στην αναξιότητά μου. Εύχεστε σεβασιότητε, εύχεστε σεβαστοί μου πατέρες, εύχεστε αδελφοί μου χριστιανοί, αυτή η χάρη να μην αποβεί καινή σε μένα, αλλά να συνεργήσω, να αποποιάσω με όλες τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις από την έπραξη αυτή στην οποία οι ευχές σας με ανεβάζουν, γιατί ο ωραιότερος και ο υψηλότερος στόχος τώρα στη ζωή μου θα είναι να παραδώσω ισχύρα του πανηκτήρμονου Θεού την παρακαταθήκη του Υιού του ενημέρωτη φοβερά της ανταποδόσεως του της δικαίας. Τους αφράντους του πόδος επιλέγουν, Κύριε, εναποθέτω εις το εξής τη ζωή και την ιερατική μου διακονία μου. Ποιησόν με όσοι είδας και θέλεις, ιδού ο δούλος Κυρίου γέννητόν και το ρήμα σου. Αμήν. Ακούσαμε, αγαπητέ μου, διάκονε, αγαπητό μου παιδί, αμφιλόγιε, το άνοιγμα της καρδιάς σου και αισθανθήκαμε το άρωμα της θεολογίας, της πατερικής, της σχετικής, με αυτό που λέγεται διακονία πρεσβυτέρου μέσα στην Εκκλησία και βαθμό δεύτερο της ιεροσύνης. Παρακολουθήσαμε μάλιστα με τα πολλής προσοχής και τις επιθυμίες της δικής σου καρδιάς που την έχεις μιλεύσει από ό,τι μας διαβεβαίωσες και κατά την εις διάδρομον χειροτονία σου καινήν, την έχεις μιλεύσει ακριβώς με το θέλημα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γενόμενος εξαπαλών ονείκων Εκκλησία. Γιατί ο παπάς, αλλά και όποιος μπαίνει μέσα στην κολυμβήθρα, παιδί μου, ένα οφείλει και ένα κοιτάζει και πρέπει να γίνει Εκκλησία. Άγιε καθηγούμενε, Άγιοι πατέρες και έκτος ιεράς, κοινότητος του Αγίου Όρους και άλλων Αγίων Κυρών, Μητροπόλεων και Εξημών, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Πρόεδρε του τοπικού, αγαπητοί μου αδελφοί, δημοτικοί και λοιποί, άρχοντες, ευλογημένε λαέ του Θεού, είναι αλήθεια ότι για οποιονδήποτε βρίσκεται στην θέση που αυτή τη στιγμή ευρίσκεται ο πατήρ Αμφιλόγιος, αξίζει να λεχθεί εκείνο του μεγάλου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι αλήθεια όσα συμβαίνουν σήμερα? Και μήπως δεν είναι ονειρώξεις ή ακόμα περισσότερο νυχτός ενύπνια? Μήπως είναι ψεύτικα ενύτα που ζω, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και κάθε άνθρωπος που μπαίνει στο δρόμο για την ιεροσύνη. Τι μου θες, ένας άνθρωπος του λαού? Τι γίνομαι μετά από λίγο? Πατέρας της συνάξεως και ποιμήν. Τι μου θες, σποδός? Τι είμαι σήμερα? Σκέτος εκλογής κατά Παύλων του Κυρίου. Τι μου θες, χώμα? Τι είμαι σήμερα? Τιμιωτέρων λίθων πολυτελών αδάμας. Και όντως, έτσι είναι η ιεροσύνη, παιδί μου, έτσι έχει την ποιότητά της, έτσι έχει και το βάθος της. Και δεν αποκρύπτει κανένας ότι όντως, όταν στέκεται κανείς μπροστά από αυτήν και μάλιστα όταν είναι και επίσκοπος και χάρητη του Αγίου Πνεύματος αυτός και θελήσει της Παναγίας Τριάδος Απάσης, προχαίει αυτήν την ιεροσύνη εις ημάς, τρέμει και φοβάται και πονά. Μήπως οι δικές του αμαρτίες είναι αιτία και εμποδίζουν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος ελθύν εφημάς? Θα ήθελα πρωτού να σε βάλουμε στα Άγια των Αγίων ως πρεσβύτερο να σου πω μερικά πράγματα, παιδί μου, και θέλω να τα λάβεις σοβαρά υπόψη. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Νήσις, εκείνο το περίφημο και το ωραίο,
Ο ιερεύς δεν είναι τίποτε άλλο παρά κοινός πατήρ απάσης της Οικουμένης. Και όταν λέει απάσης της Οικουμένης εδώ, αντιλαμβανόμεθα απάσης της Εκκλησίας. Κοινός πατήρ απάσης της Εκκλησίας. Βάλτε καλά στο μυαλό σου. Μέχρι τώρα ήσουν ένας βαθμός ιεροσύνης βοηθητικός των ιερέων και του επισκόπου. Τώρα γίνεσαι κοινός πατήρ απάσης της Οικουμένης. Πατήρ. Και πατήρ σημαίνει θυσία, και πατήρ σημαίνει αγάπη, και πατήρ σημαίνει ανέβασμα στο σταυρό, και πατήρ σημαίνει το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων, και πατήρ συνήθως, αγαπητέ μου, σημαίνει ότι οι άλλοι φταίνε, εσύ το πληρώνεις. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Και ουδείς έχει δικαίωμα επάνω σε αυτό να το αλλάξει. Ως περ πατήρ πάσης της Οικουμένης ιερεύς, ο ιερός Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος Μονίσης. Αφήνεις το παιδικό που είχες μέχρι σήμερα. Αυτό τελείωσε. Και παίρνεις απάνω σου, όχι παιδικό, αυτό είναι δικό σου θέμα και του πνευματικού σου τι θα κάνεις. Αλλά πατρικό πάντως, φιλότιμο και ύψος, έχεις χρέος να αναπτύξεις και να απλώσεις ο συνδόνη, ο συνδόνα, πάνω από τις κεφαλές όλων εκείνων που σου δίνει σήμερα η Εκκλησία κάτω από τις φούντες του πετραχυλιού σου. Το δεύτερο, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητέ αδελφέ, πάτερ, αμφιλόγιο, το οποίο πρέπει να προσέξεις, είναι το εξής. Το έχω παρμένο από την προσμυρναίους επιστολή του μεγάλου εκείνου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, το οποίο και αναφέρεται μάλιστα και στο μαρτυρολόγιο. Όταν τον πήγαιναν στο μαρτύριο, τότε γράφει ο μεγάλος εκείνος συγγραφέας του μαρτυρολογίου του ότι φαινόταν ως περ πρωτοκορυφαίος κρυός μεγάλης πίμνης επί το θυσιαστήριον ανώμων. Για να τα ακούσεις άλλη μια φορά. Ως περ πρωτοκορυφαίος κρυός μεγής της πίμνης επί το θυσιαστήριον ανώμων. Τον πηγαίναμε σαν να είναι το ωραιότερο κρυάδι και το πρόβατο μιας μεγάλης πίμνης στο θυσιαστήριο για να το σφάξουν και γερόταν για να γράψει εκείνο το περίφημο και ο Παύλος και η Λυπή. Η ώρα της εμείς αναλύσεως εθέστηκε. Κάθε ώρα πρέπει να πεθαίνεις για σένα και να ζεις για τον κόσμο και να είσαι κρυός προσφερόμενος υπέρ του ποινίου σου. Τι θα πει αυτό, κρυός προσφερόμενος υπέρ του ποινίου σου, ως περ μεγής της πίνης και μάλιστα πρωτοκορυφαίος κρυός. Παιδί μου, ο παπάς είναι εφημέριος. Δεν ξέρει μέρα, δεν ξέρει νύχτα, δεν ξέρει πατέρα, δεν ξέρει μάνα, δεν ξέρει αδελφούς, δεν ξέρει γιαγιές, δεν ξέρει παππούδες, δεν ξέρει τίποτε κανένα. Ξέρει το ποιμνιό που του έχει βάλει ο Κύριος στην πλάτη. Ό,τι κι αν έχεις, ό,τι κι αν υφίσταται το σπίτι σου, ό,τι κι αν υφίσταται η οικογένειά σου, τέρμα και τελεία τώρα, καθότι ο φιλόν, πατέρα, η μητέρα, οι αδελφούς, η αδελφάς, οι γονείς, συμπληρώνω εγώ, υπέρμε κατά Κύριον, ουκέστη μου άξιος. Αυτά τα οποία έζεις μέχρι τούδε, καθότι είσαι ιερομόναχος και όχι εκ πρεσβυτέρων εγγάμων ιερεύς, οφείλεις να τα εφαρμόσεις στον τρόπο της ζωής σου. Πονάει ο άλλος, πονάς. Χαίρει ο άλλος, χαίρεις. Θυσιάζεται ο άλλος στον πόλεμο, θυσιάζεσαι κι εσύ. Και κυρίως, τον είδες ποτέ τον Κύριο επάνω στο σταυρό να έχει κατεβάσει τα χέρια του από τον Γολγοθά το σταυρό? Ποτέ. Δεν τα άφησε ποτέ. Άλλο κι εσύ τόσο. Οφείλεις αυτά τα χέρια να τα θυσιάζεις καθημερινά και να τα κρεμάς στο σταυρό για να σταυρωθούμε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας δεόμενος προς τον Κύριο και ο δωρεοδότη Κύριό μας. Το τρίτο το οποίο έχω να σου πω, αγαπητό μου παιδί, είναι το εξής. Νομίζουμε οι ανόητοι ότι οι μήτρες, οι πατερίτσες, τα υπανοκαλύπαυκα και οι σταυροί, ότι είναι αξιώματα.
πέρασα στην φιλολογία και έτρεξα να βγω γρήγορα από αυτήν και να πάω στη θεολογία για να πάρω το τσεμπέρι, όπως έλεγα τότε, και το σταυρό. Και εμένα μου άρεσε. Δεν είναι αυτά η Εκκλησία, αγαπητό μου παιδί. Δεν είναι μεγαλεία και αξιώματα. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος και βάλει το καλά στο μυαλό σου. Δεν είναι δικαιώματα βασιλικά ή στρατιωτικά η Εκκλησία και η ιεροσύνη. Είναι μέγεθος που έχει ανάγκη της γλυκύτητος και της ωραιότητος της ζωής των αγγέλων. Να το πω άλλη μια φορά. Δεν είναι αξιώματα η ιεροσύνη και μήτρες και πατερίτσες για τους δεσποτάδες και εμπόλπια κλπ. Και για τους κληρικούς, τους πρεσβυτέρους, σταυρούς, σταυροί μόνο και εμπόλπια. Είναι πράγμα το οποίο ζητάει τη γλυκύτητα και τη βαθύτητα της ζωής των Αγίων Αγγέλων. Μη σ' αφήσει ορφανό το Άγιο Πνεύμα, εκείνο παρακάτω. Και αν σ' αφήσει ορφανό, κάλυτες και κάλυτες και τα χέρια και του πνευματικού σου και εμένα που μετά από λίγο θα τα κουμπίσω επάνω στο κεφάλι σου ανάξια για να προχωρήσω περαιτέρω. Αγαπητό μου παιδί, τούτο το τελευταίο θέλω να το λάβεις καλά υπόψη σου. Δεν είμαστε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες αφεντάδες, αυδούλχαμοι, οι οποίοι γυρεύουμε από τους άλλους να μας κάνουν μετάνοια. Μας φυλάει ο κόσμος το χέρι, γιατί γυρεύει τη χάρη που έχεις απάνω σου και ευχαίεται από το πετραχύνι σου και όχι από σένα. Φυλάει το χέρι του δεσπότη για να πάρει τη χάρη της Παναγίας Τριάδος επειδή την έχει πεπληρωμένη και εσένα επειδή η χάρη μετά από λίγο του Αγίου Πνεύματος μέσα θα σκυλώσει. Δεν φυλάει το χέρι για να σου αποδώσει τιμές και δόξες όπως γίνεται στον κόσμο. Η διακονία σου είναι η θυσία σου και μην μου ξεχνάς. Εκείνο που γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν του τον μονογενήν έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια», αυτή η αγάπη του Θεού για τον κόσμο, εξεφράστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή ως αδικία απέναντι στον Υιόν του και ως έρωτας στον άνθρωπο. Οφείλεις, με λίγα λόγια, την αγάπη σου να την κάνεις θυσία και τον πόνο σου για τον κόσμο να το κάνεις σταυρό. Δεν το κάνεις. Απέτυχες. Ξέρεις, δεν θέλει αγιότητες ο κόσμος τόσο πολλές. Ούτε μεγάλες μετάνοιες μόνο, αλλήμον μόνο δεν τις κάνεις. Εκείνο που γυρεύει είναι ανθρώπους. Ανθρώπους που να μοιράζουν τον πόνο του. Ανθρώπους θέλει ο κόσμος. Ανθρώπους που να πονάνε για το δικό του τον πόνο. Ξέρεις τι θα πει η μάνα να χάνει το παιδί της και να μην έχει τον παπά δίπλα να της κρατάει το χέρι. Ξέρεις τι θα πει ο πατέρας να χάνει τη γυναίκα του, ο σύζυγος να χάνει τη γυναίκα του και ο παπάς θα κάθεται στο σπίτι του και στον οντά του για να πίνει το καφέ. Ξέρεις τι θα πει ο κόσμος να καίγεται και εμείς να απολαμβάνουμε τα της ιεροσύνη μας υποτίθεται εν δόξη και τιμή. Ή αλίμονο στον παπά, αλίμονο στον παπά και στο δεσπότη εκείνο που φτιάνει παλάτια γυάλινα και μπαίνει μέσα και δεν είναι ξέσκεπο το σπίτι του για να βλέπει και να ακούει τις ημονιές ή τις χαρές του κόσμου. Αυτά έχοντας υπόψη, αγαπητό μου παιδί, σε καλό να δικαιώσεις τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής και Συγμένου που σε συμμαρτύρησε, τον πατέρα Ιγνάτιο, στο οποίο την αδελφότητα και εσύ έζησες πριν από καιρό, το Άγιον Όρος το οποίο τιμάς, και όλους τους πατέρες οι οποίοι είναι εδώ σήμερα και σε τιμούν με τη δικιά τους θερμουργή, αδελφική παρουσία και δέονται για σένα. Θέλω να τιμήσεις το σπίτι σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την αδελφή σου και τη γιαγιά σου που λατρεύεις, τη Θεία Ευαγγελή, την οποία και εγώ μαζί λατρεύω. Μαζί με εσένα. Και δεν θα ξεχάσεις, πιστεύω, και το πετραχύλι σου να χρησιμοποιήσεις ως δέηση για τον κεκοιμημένο αδελφό σου, αναπάγοντας πατέρα, μητέρα και το σπίτι σου ολόκληρο για το κακό που το έπληξε τότε, αλλά που γνωρίζεις ότι σήμερα έχετε έναν άγγελο επάνω να δέεται για σένα και το πετραχύλι σου. Ξέρω τι είναι αυτή η πληγή. Την έχω νιώσει από μικρό παιδί, όμως τα στίγματα
του πόνου αυτής της θυσίας εν το σωματί σου φέρες εις δόξαν και προσδόξαν Θεού, τίποτε παραπάνω. Άλλωστε ο Παύλος ετώνησε και το τονίζει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούτι με Χριστό. Τα πάντα τα καταφέρνω, τα κατορθώνω με τη δύναμη του ηγαπημένου μου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είναι σήμερα παρόντες εδώ τόσο κυρικοί. Κάποιος από όλους θα έχει αγιότητα να μας ακούσει ο Θεός σε εκείνο που κάνουμε. Ξέρω ότι συνδέεσαι πολύ με τον Παπαγιάννη, το στρατιωτικό που έλεγα εγώ, από την Τρίπολη που συνδέομαι και εγώ και τον αγαπώ ιδιαιτέρως και εκείνον και την παπαδιά του και το κοριτσάκι του. Άλλωστε ζήσαμε πολύ καλά στην Τρίπολη, αν και εκείνος κατάγεται από την Πάτρα, αλλά Πελοποννήσιος όν μου δίνει και εμένα τη δυνατότητα να χαίρομαι που έχω δίπλα μου τέτοιους κηρυκούς, ως και άπαντα στους κηρυκούς εδώ που είναι σήμερα, τον Τιάγιο Πρωτοσύγκυρο της Ιεροκήρυκας, τους Πατέρας και τους Διακόνους. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να ζητήσω κάτι από σένα το τελευταίο. Θέλω να σου φυλάει το χέρι ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο άντρας, η γυναίκα, και όταν φυλάει το χέρι σου να αισθάνεται ότι πιάνει Θεό. Αν το κάνεις το χέρι σου έτσι, θα γελιοποιηθείς. Αν ξέρεις και έχει χάρη Θεού το χέρι που δίνεις στους λαϊκούς για να το ασπαστούν και οφείλουν να το ασπαστούν και καταλαβαίνουν ότι είναι χέρι Αγίου, χέρι Αγγέλου, χέρι επάνω ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει να σκηνώσει μετά από λίγο σε σένα. Ιδάλλως, χέρι ο διάβολος, παιδί μου. Και όταν χέρι ο διάβολος, τότε λυπήσου τον επίσκοπο που θα βάλει το χέρι του επάνω σήμερα να σε βγάλει από την σημερινή κατάσταση και να εισαγάγει την προσωπικότητά σου στο Άγιο Θυσιαστήριο. Τέλος, δύο-δυόμιση χρόνια είσαι τώρα κοντά μου. Έτσι. Πολλές φορές τον μάλωσα, πάτερ, ηγούμενο. Άλλες φορές εν δικαίω. Τις περισσότερες φορές ένα δίκιο. Πολλές φορές όμως και επίτηδες, επισκοπώ, να δω πώς θα αντιδράσει. Στην αρχή, στον πρώτο χρόνο, αντιδρούσε άσχημα. Δεν είχε ακόμα καταλάβει τι θέλει ο Δεσπότης. Τον τελευταίο καιρό, ένα-ενάμιση χρόνο, έχει καταλάβει ποιος είναι ο Δεσπότης, τι θέλει η Εκκλησία και αρχίζει και εκείνος να αποκτά ακριβώς αυτό το φρόνημα της Εκκλησίας που είναι θέμα υπακοής και τίποτε παραπάνω και σεβασμού σε εκείνο το οποίο πράττει η Εκκλησία. Αν τα δάκρυα σε στενοχώρησαν τα 2-2,5 χρόνια που είσαι κοντά μου, άλλωστε όταν μαλώσω κάποιον παπά ή διάκονο, κύριε Δήμαρχε, μία-δύο ώρες, 2,5 αποκλείεται, θα πάρω τηλέφωνο. Και το ξέρουν όλοι οι παπάδες και εδώ πέρα, οι πατέρες και οι διάκονοι. Παρακαλώ να μην συγχωρέσεις. Για να μπορέσω κι εγώ να είμαι τίμιος απέναντι στον Κύριο που θα σε εισαγάγω στο θυσιαστηριό του και θα σε παρακαλέσω κάτι. Η ενορία την οποία αναλαμβάνεις των Αγίων Αναργύρων είναι η δεύτερη της Αρναίας. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Αργούλας και ο πατήρ Βασίλειος που ήσαν προηγουμένως και οι λοιποί υπήρξαν υποδειγματικοί κηρυκοί. Θα ήθελα να τους υπερβείς. Αν τους φτάσεις μόνο, είναι λίγο. Και δεύτερον, η επιλογή αυτή, εφόσον είναι δική μου, θα παρακαλέσω να τη δικαιώσεις. Πρόσεξε τι σου λέω. Θέλω να τη δικαιώσεις. Θα σου βάλω δίπλα στα διοικητικά να σε βοηθήσει ο πατήρ Γεώργιος, ο Τρικαλιώτης, ο οποίος λατρεύει τον Άγιο Στέφανο και ζει για τους Αγίους Αναργύρους. Στα διοικητικά στην αρχή, μη φοβάσαι. Μετά από λίγο θα πετάς και σε αυτά. Και όσον αφορά των στηριγμών της τοπικής εδώ κοινωνίας και των ορθόντων, η παρουσία του κυρίου Δημάρχου, του κυρίου Κιάτου και λοιπά, δηλεί του λόγου το ασφαλές. Στο χέρι σου είναι να πετάξει και η δεύτερη ενορία εκεί που πετάει σήμερα και ακόμα περισσότερο. Άξιος και να ζήσεις.